Θέμα παραπλάνησης τίθεται από πλευράς της κυβέρνησης για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων των ημικρατικών οργανισμών, τονίζει η ΠΕΟΔΙΑ της Σωτηρούλας Χαραλάμπους. Δυστυχώς αυτό που έχει πει ο Υπουργός Οικονομικών, ότι μπαίνει σε διάλογο και είναι έτοιμος να ακούσει εισηγήσεις για το πώς να μην γίνουν ιδιωτικοποιήσεις, δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές προθέσεις και την αλήθεια. Και το συνδικαλιστικό κίνημα νιώθει ότι υπάρχει και εδώ ένα ζήτημα, αν θέλετε, όχι σωστής πληροφόρησης και παραπλάνησης με τον τρόπο που ενεργούν. Δεν μπορεί να λες ότι ξεκινάς διάλογο ουσιαστικά να μην έχεις κάνει ποτέ διάλογο και να πηγαίνεις με πλάνο αποκρατικοποιήσεων και να λες όταν θα επιστρέψω στην Κύπρο θα συνεχίσω το διάλογο. Μα ποιο διάλογο και γιατί? Δυστυχώς είναι φανερό ότι εδώ υπάρχει μια ταύτιση των θέσεων της κυβέρνησης με τις θέσεις της Τρόικας. Τα άλλα όλα είναι προφάσεις εναβαστής. Η κυρία Χαραλάμπους υπογράμμισε παράλληλα ότι η ΠΕΟ δεν θεωρεί το θέμα λήξαν παρά τις προθέσεις της κυβέρνησης. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι τελειωμένα. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, κανένας κοινωνικός αγώνας δεν θα γινόταν, καμία αντίδραση. Και ας θέλετε, αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι κυβερνώντες και αυτοί που ταυτίζονται με την πολιτική της Τρόικας. Κατά των ιδιωτικοποιήσεων των ημικρατικών οργανισμών, τάσσεται και η ΣΕΚ. Ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Νίκος Μωυσέος δήλωσε επίσης άγνοια γιατί τοπικές συντεχνίες δεν έλαβαν μέρος σε κινητοποιήσεις που έγιναν χθες στην Αρχή Λιμένων. Εμείς, σαν θέμα αρχής, είμαστε εναντίον στις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτή η θέση μας είναι διαχρονική. Δεν έχουμε διακηρύξει πάρα πολλές φορές και πρέπει να σας πω ότι εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά αυτή στο παρασκήνιο να δούμε πώς μπορεί να αλλάξουμε τα πράγματα που υπάρχουν σήμερα στο προσκήνιο. Αν δεν έκαμε στάση εργασία στα λιμάνι να έρθουμε στις 6, σημαίνει ότι εκείνοι οι συνάδελφοι που δεν έκαμε στάση εργασία συμφωνούν με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του. Η μη στάση εργασία δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνούν με το θέμα. Σε ό,τι αφορά την αποχή της ΣΕΚ από την Παγκύπρια κινητοποίηση της 14ης Δεκεμβρίου, ο κ. Μωυσέος είπε στον Άστρα ότι ο λόγος που δεν συμμετέχει στην τεχνία του είναι γιατί δεν έλαβε πρόσκληση από την ΠΕΟ. Εμάς δεν μας εκάλεσε την ΠΕΟ να συναποφασίσουμε για αυτή την εκδήλωση. Mm-hmm. Υπάρχουν διαδικασίες συμφωνημένες στην Πασιντικαλιστική που, εάν η ΠΕΟ ήθελε να κάνουμε όλοι μαζί κοινή δράση, θα έπρεπε να πάει στην Πασιντικαλιστική, να το καταθέσει σε ΠΕΟ και Πασιδί να αποφασίσουμε και να κάνουμε από κοινού. Για εμάς δεν υπήρξε καμιά πρόσκληση ή πρόκληση να κάνουμε κοινή εκδήλωση με την ΠΕΟ.